Λοιπόν, αυτό το βίντεο λογικά ονομάζεται κάτι σε φάση σχετικά με τα streams στο τρόβο και το κάνω για να σημερώσω ότι θα σταματήσουν να γίνονται εκεί πέρα τα live streams. Γνωρίζατε όσοι γνωρίζατε τέλος πάντων ότι Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο έκανα live stream σίγουρα στο τρόβο, μερικές φορές ανέβηκα και στο YouTube. Αυτό πλέον θα σταματήσει. Η ερώτηση είναι γιατί τώρα, σίγουρα την κάνετε, τύπου έχετε κάνει post και ρωτάτε αυτή τη στιγμή γιατί πρέπει να μάθετε το λόγο. Ο λόγος είναι ότι το τρόβο ανέβασε τις απαιτήσεις, κάτι που φαίνεται και στο public τέλος πάντων πρόγραμμά του. Οπότε εγώ δεν είχα καμία διάθεση να ακολουθήσω κάτι τέτοιο γιατί έτσι κι αλλιώς ήμουν σχεδόν στα όρια μου κάνοντας 60 με 80 ώρες live stream το μήνα και θα μου πεις Γιάννη 60 με 80 ώρες ξέρω εγώ δουλειά στο μήνα δεν είναι πάρα πολύ, ναι. Αλλά δεν κάνω μόνο αυτό. Δεν ξέρω αν παρατηρούσατε. Ανεβαίνανε και βίντεο, ρε παιδί μου, ταυτόχρονα. Δεν είναι ότι έκανα μόνο live streams. Συν ότι άλλο κάνω. Οπότε είχε φτάσει κατάσταση σε μια φάση το α, έχω σήμερα live stream. Δεν πολύ ψήνομαι. Αλλά θα πατήσω τέλος πάντων go live να κάνουμε το live stream να περάσει. Και υπάρχουν και φορές, ρε παιδί μου, που όταν δεν ψήνομαι και πάρα πολύ, καμιά φορά μπορεί, ρε παιδί μου, να υπάρχουν και άτομα στο chat που το κάνουν ακόμα πιο δύσκολο. Οπότε ήμουν έτσι αλλιώς κουρασμένος, ήρθε και αυτό. Οπότε δεν θέλω να βάλω στον εαυτό μου να κάνει τόσες πολλές ώρες live stream. Θα μου πεις, Γιάννη, όμως, γιατί έκανες τόσες ώρες live stream? Γιατί είχα μια συμφωνία με τον τρόβο και τον τρόβο με πλήρωνε. Οπότε είχα και εγώ κάποιες υποχρεώσεις απέναντι στην πλατφόρμα. Αυτά τα λέω έτσι για να υπάρχει μια διαφάνεια, ρε παιδί μου, και να ξέρετε κι εσείς τι συμβαίνει. Φυσικά εσείς μπορεί να συνεχίσει να παρακολουθεί τον τρόβο άλλου streamers που streamάρουν στην πλατφόρμα. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι μπορεί να ρωτήσει πού θα γίνουν τα live streams. Λοιπόν, τα live streams αρχικά δεν θα γίνονται με πρόγραμμα, τουλάχιστον για το καλοκαίρι. Θέλω τα live streams να είναι μια συνθήκη που θα ανοίγω το live stream και θα μπορούμε να τα πούμε λίγο πιο άμεσα πέρα από τα σχόλια, ας πούμε, που ανεβάζω βίντεο και γράφετε κάτι σχετικό με το βίντεο. Το live stream έχει αυτή την αμεσότητα, γι' αυτό κάνω και κουβέντες στην αρχή του live stream. Οπότε αυτό που σκέφτομαι να κάνω live stream στο YouTube με παιχνίδια που μπορεί να θέλω να υπάρχει η συνέχεια του στο YouTube. Και να έχουμε το Twitch για διάφορα άκυρα live streams που μπορεί απλά να το ανοίγω και να λέω άνοιξα στο Twitch όσοι θέλετε ελάτε. Κάτι επίσης που μπορεί να γίνεται είναι ότι άμα θέλω να κάνω πολλές ώρες live stream μπορεί να ξεκινάει στο YouTube και να συνεχίσει στο Twitch. Και αυτό θα γίνεται γιατί, ok, μπορείτε να δείτε 2 ώρες live stream μετά αφού τελειώσει, αλλά σίγουρα δεν θα δείτε 6 ώρες live stream, οπότε δεν έχει κανένα νόημα να έχω ένα βίντεο που είναι 6 ώρες στο YouTube. Στο μεταξύ έχει βγει το DLC του Cuphead που θέλω να το streamάρω, οπότε αύριο θα έχει live stream που θα ξεκινήσει από το YouTube. Και ίσως συνεχίσει στο Twitch. Οπότε αύριο 7 η ώρα να περιμένετε live stream με το Cuphead εδώ πέρα στο YouTube, που μπορεί να συνεχιστεί και στο Twitch, όπως είπα. Ναι, επίσης μπορεί να έχετε παρατηρήσει ότι έχουν ανέβει λίγα βίντεο ή να είσαι σε φάση ποιος είσαι εσύ εδώ πέρα που μου εμφανίστηκε στην αρχική και να κλικάρετε για να μην έχετε ιδέα γιατί πρέπει να μιλάω, αλλά παρόλα αυτά έχετε φτάσει σε αυτό το σημείο του βίντεο. Έκανα ένα διάλειμμα τέλος πάντων τις τελευταίες μέρες. Θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν βίντεο κανονικά Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ίσως Κυριακή. Γιατί τώρα δεν θα υπάρχει το πρέπει να κάνω κάποιες ώρες live stream. Οπότε θα μπορώ να δίνω το χρόνο μου κάπου αλλού για να κάνω και κάποιο κυριακάτικο βίντεο που ζητάτε και εσείς. Και η αλήθεια είναι να μου αρέσουν και εμένα. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα βίντεο μικρής ενημέρωσης. Τα λέμε αύριο στο live stream.